Καλησπέρα σας. Άρχεται η μερίδα της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Εκδήλωση επίσημης διαμαρτυρίας προς τη Διεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών για τα 50 χρόνια τουρκικής κατοχής μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας». Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Πανοσοριολογιώτατε Αρχιμανδρίτη Ισίδωρε, αξιότιμη πρόεδρε του Αρίου Πάγου, κυρία Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα, αξιότιμη πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου ίσως ήρθε και της Κύπρου, και κυρία Σωτηρία Ντούνη, αξιότιμη εκπρόσωπε του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Νεόφυτε Κωνσταντίνου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Αττικής, αντιπρόεδρε του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, κυρία Ρούλα Μακρύ, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Δημάρχου Αθηναίων, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, κύριε Εμμανουήλ Βελεγράκη, αξιότιμοι πρόεδρε της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Αμοχώστου, κύριε Μιχάλη Τζόρτα, αξιότιμε δήμαρχε Ακανθούς, κυρία Ελένη Χατζημιχαήλ, αξιότιμη εκπρόσωπη ενώσεων της Κύπρου, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε απόψε στην εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών, που είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη πτυχών μιας επώδυνης πραγματικότητας του γεγονότος των 50 χρόνων που έχουν συμπληρωθεί από την τουρκική κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική εισβολή συνιστά ένα από τα μελανότερα κεφάλαια στην ιστορία μας, καθώς τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε ατομικό βιώνουμε ακόμα τις επιπτώσεις μιας ασύλληπτης τραγωδίας. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στο νησί της Κύπρου έζησαν το πένθος, τον διωγμό και την απόγνωση εξαιτίας της επεκτατικής πολιτικής που άσκησε η τουρκική πλευρά όταν τον Ιούλιο του 1974 εισέβαλε στην Κύπρο μέσω της επιχείρησης Ατήλας για να καταλάβει σταδιακά εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που αντιστοιχούν σχεδόν στο 1/3 του νησιού. Με το πρόσχημα της εισαγωγικά ειρηνευτικής επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων και εκμεταλλευόμενες την αστάθεια και τις πολιτικές εξελίξεις εκείνης της περίοδου, οι τουρκικές δυνάμεις επέφεραν ένα πανίσχυρο πλήγμα στην Κύπρο που συνετέλεσε στον διαχωρισμό του νησιού στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά μέσα σε ένα κλίμα βίαιων στρατιωτικών επιθέσεων και παράλληλων διαπραγματεύσεων όπου ενεπλάκησαν σχεδόν όλες οι ισχυρές δυνάμεις εκείνης της εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιθυμώ να προσθέσω εδώ ως Έλληνας της Διασποράς έζησα και εγώ μαζί με άλλους ομογενείς την οδύνη της εισβολής και ως πρόεδρος της νεοειδρυθήσας οργάνωσης Free Cyprus Coalition το 1974 με έδρα την Ουάσιγκτον δρομολογήσαμε διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας από όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, αναλάβαμε την πρωτοβουλία lobbying για να νομοθετήσει στο Κογκρέσο το εμπάργκο όπλων εναντίον της Τουρκίας, το οποίο τελικά επευλήθη την 5η Φεβρουαρίου του 1975, ακριβώς μία μέρα πριν την προγραμματισμένη είσοδο του λεγόμενου σεισμικ για εξερευνήσεις σε εισαγωγικά στο Βόρειο Αιγαίο. Περιττό να πω ότι
το σοκ του εμπάργου ήταν τέτοιο που η είσοδος του ΣΙΣΜΙΚ αναβλήθηκε από την Τουρκία. Δυστυχώς το εμπάργο όπλων και όλες οι άλλες δράσεις απέτυχαν να αντιστρέψουν την ορεινή πραγματικότητα. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι ουδέν κακό να μηγές καλού, υπό την έννοια ότι η ελληνική διασπορά οργανώθηκε ένεκα της καταστροφής και συνεχίζει να έχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και της διακοπής της συμμετοχής της Τουρκίας στα F-35. Η σημερινή εκδήλωση και η σημερινή προσέλευση, βέβαια, 50 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα, αποδεικνύει ότι η συζήτηση γύρω από το κυπριακό ζήτημα παραμένει αναγκαία, ειδικά όταν εξετάζει τις διάφορες συνιστώσεις ενός πολυσύνθετου γεγονότος που δεν απασχολεί μόνο τους θεσμικούς παράγοντες. Η ελπίδα που σβήνει για τους πολυάριθμους αγνοωμένους και ο νόστος για τις χαμένες πατρίδες είναι στοιχεία επίμονα και επώδυνα. Όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές αυτού του δράματος, αλλά για κάθε Έλληνα πολίτη που φέρει αυτό το συλλογικό τραύμα το οποίο έχει εντυπωθεί στην εθνική μας συνείδηση. Γι' αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο το σύνθημα «Δεν ξεχνώ». Στις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών θα γίνει εστίαση σε συγκεκριμένες διαστάσεις του κυπριακού ζητήματος με στόχο να αναζωοποιηθεί ο διάλογος και να αναδειχθεί η σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας, με στόχο την ευκταία εξέβραση μιας αποδεκτής και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό ζήτημα σε ένα κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο όπου δυστυχώς οι προκλήσεις παραμένουν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Χρήστο Γερεφό, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, να εκφωνήσει το χαιρετισμό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατη. Εμείς, οι Αιγυπτιώτες, μαθαίναμε στο σχολείο πληροφορίες για το Ισλάμ, αλλά και για την ιστορία της Μεσογείου και των γειτονικών χωρών, μεταξύ αυτών φυσικά και της Κύπρου. Είχαμε στην Αίγυπτο μία ακμάζουσα κυπριακή παροικία. Η Κύπρος τότε δεν ήταν διηρημένη και πολλοί Αιγυπτιώτες, μεταξύ αυτών και η οικογένειά μου, στις θερινές μας διακοπές πολλές φορές επισκεπτόμασταν και την Κύπρο. Εμπειρία δεκαετία στα μικρά μου χρόνια μου έδειξε όλη την ομορφιά του νησιού από τις Πλάτρες μέχρι την Κυρίνια και από τη Λεμεσό μέχρι την Πάφο. Τότε δεν χωρίζαμε τους Κυπρίους σε Ελληνοκυπρίους και Τούρκοκυπρίους. Τουλάχιστον εγώ δεν το είχα καταλάβει, γιατί οι τουρκικής καταγωγής Κύπροι μιλούσαν τόσο καλά ελληνικά, ώστε δεν γινόταν αντιληπτή η διαφορά. Βλέπαμε έναν λαό σε αρμονία μεν εσωτερική, αλλά πάντοτε κάτω από την αγγλική κατοχή. Η ανεξαρτησία από τους Άγγλους ήρθε βέβαια το 1960. Ο απόϊχος της Βρετανικής κυριαρχίας ήταν τόσο ισχυρός,
ώστε είχε αποσβέσει εκείνον της Οθωμανικής κυριαρχίας που διήρκησε 300 χρόνια από το 1571 έως το 1878 και φυσικά της Βενετοκρατίας και των προηγηθησών σταυροφοριών. Οι διωγμοί των Ελλήνων άρχισαν όταν ξεκίνησε το πογκρόμ κατά των ξένων στην Αίγυπτο στις αρχές της δεκαετίας του 50 και είχαμε όλοι νιώσει, ακόμα και οι μικρότεροι, τις άδικες επιθέσεις στους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως, αντίστοιχες με επιθέσεις που υπέστησαν και άλλοι λαοί της περιοχής. Η αποκορύφωση της επεκτατικής πολιτικής ορισμένων ακραίων πολιτικών οδήγησε και στην καταστροφική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τα 50 χρόνια της οποίας θρηνούμε σήμερα. Με το όνομα, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, Ατίλας. Όπως εμείς σε μια εκστρατεία θα δίναμε το όνομα Θεμιστοκλής, θα δίναμε το όνομα Λεωνίδας, θα δίναμε άλλα ονόματα. Οι εισβολείς έδωσαν τον Ατίλα. Παραπέμπω όλες και όλους στη βιβλιογραφία τι έκανε ο Ατίλας στο βίο του και οι ομοιοί του και οι απογονοί του. Με μόνη αναλαμπή την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος ασφικτιά, διότι είναι η μόνη χώρα με πρωτεύουσα, η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτεύουσα που έχει διαχωριστικές λωρίδες μεταξύ της κατακτημένης περιοχής και της ελεύθερης περιοχής της νήσου. Το τείχος του Βερολίνου έπεσε σε λιγότερο από 50 χρόνια, ενώ το αόρατο τείχος της κατάκτησης και της διαίρεσης της Κύπρου δυστυχώς παραμένει. Και τούτο εις μάτιν των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι διεθνείς ενώσεις δεν έχουν αναγνωρίσει και οι χώρες βέβαια αυτήν την de facto κατακτητική επέκταση της Τουρκίας στην Κύπρο. Οι διακεκριμένοι ομιλητές σήμερα θα μας διαφωτίσουν με την νεότερη για την νεότερη καταστροφή του έθνους των Ελλήνων που συντελείται στην αγαπημένη μας Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο συνάδελφο ακαδημαϊκό Προκόπιο Παυλόπουλο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, να προσέλθει στο βήμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό πρόβλημα προέκυψε στον κύριο Κιτρομιλίδη, έρχεται σε λίγο. Αλλάξαμε λίγο τη σειρά. Αλλά σε τέτοιες στιγμές δεν νομίζω ότι έχει σημασία η σειρά των ομιλητών, αλλά η ουσία των λεγόμενων. Με κάλυψαν οι προσφωνήσεις του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, του κύριου Κρυμμυζή. Και μπαίνω στην ουσία της ομιλίας μου, που είναι αφιερωμένη στις στοιχειώδεις προϋποθέσεις μιας δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος κατά το διεθνές και κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μα πριν απ' όλα, αλλάζω λίγο την ομιλία μου, το συνηθίζω άλλωστε, να μην ακολουθώ πάντα το γραπτό κείμενο. Ξεκινάω από μια λέξη που μου θύμισε ο κύριος Ζερεφός πριν από λίγο στην ομιλία του. Τις πλάτρες. Σε άλλους ωραίους καιρούς στο παρελθόν, ειρηνικούς για το νησί όσο υπήρξαν,
Ο Γιώργος Εφέρης έγραφε εκείνο τον περίφημο στίχο. «Τα ειδόνια δεν σ' αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάτρες». Ήταν τότε που πραγματικά σε αυτούς τους καιρούς ξαγρυπνούσε ακούγοντας τα ειδόνια. Μόνο που σήμερα, εκείνο που μας ξυπνάει και όσους δεν είμαστε στην Κύπρο και όσοι είμαστε εδώ, όλο τον ελληνισμό, εκείνο που μας ξυπνάει είναι η μπότα του κατακτητή, τα σειρματοπλέγματα, όποια και αν είναι τεχνολογικά, και κυρίως τα βράδια δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε πια, ιδίως στη Λευκωσία. Εκείνη η τουρκική σημαία, η οποία είναι καρφωμένη με τα φώτα πάνω στον πενταδάκτυλο. Όταν κανείς, και ιδίως εμείς οι Έλληνες, ο ελληνισμός, το έθνος των Ελλήνων, γιατί Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Κύπρος είναι μέρος του ελληνισμού. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες, όπου και αν βρισκόμαστε, πρέπει να θυμόμαστε επίσης έναν άλλο στίχο, αυτή τη φορά του Ευαγορά Παλικαρίδη, σε εκείνο το μαθητικό του ποίημα, 17 χρονών, που καλούσε από τότε και μας καλεί ακόμα και σήμερα να πάρουμε μια ανηφοριά, την ανηφοριά του χρέους. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών είναι εκπλήρωση οφειλόμενου χρέους μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία το πόσα πέρασαν, όσο πόσα οι μνήμες μένουν. Γι' αυτό ανέλαβα και λόγω της νομικής μου ιδιότητας να σας μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί οφείλω να πω ότι το κυπριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό. Αφορά την διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Κύπρος είναι κράτος μέλος της και μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Και όταν μιλάμε για υπεράσπιση της Κύπρου στην πραγματικότητα, η Ακαδημία Αθηνών ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν υπερασπίζεται μόνο την Κύπρο. Υπερασπίζεται μέσω της Κύπρου την διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Γιατί είναι στην κυριολεξία αυτά τα 50 χρόνια μισός αιώνας κατοχής μια μαχαιριά κατάστηθα στην διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα, την οποία ανέχεται υποκριτικά και η διεθνής κοινότητα, δυστυχώς όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα κράτος μέλος της, δίχως να καταλαβαίνουν η μεν διεθνής κοινότητα ότι αυτή η κατοχή των 50 χρόνων με την ατιμορρησία της Τουρκίας υπήρξε πηγή έμπνευσης για άλλους οι οποίοι κάνουν βάρβαρους πολέμους για να κατακτήσουν άλλα ελεύθερα κράτη, και μιλώ για τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εναντίον του μαρτυρικού ουκρανικού λαού. Όπως επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλαβαίνει τι προηγούμενο δημιουργεί με αυτή την ανοχή της για οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της. Και οι καιροί είναι δύσκολοι, κυρίες και κύριοι. Είναι καιροί που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πώς θα εξελιχθούν. Γι' αυτό διευκρινίζω ότι εδώ σήμερα η Ακαδημία Αθηνών δεν επιτελεί το χρέος της μόνο απέναντι στη μαρτυρική Κύπρο, απέναντι στον ελληνισμό. Στην ουσία κάνει το χρέος της απέναντι στην ανθρωπότητα, σε γαλεπούς καιρούς και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια στιγμή που εκείνη πρώτη, λόγω της καταγωγής της και της προοπτικής της, όφιλε να υπερασπίζεται διαρκώς την νομιμότητα εκείνη που της διασφαλίζει, τη συνοχή της και το μέλλον της. Το ρόλο της, ο οποίος πρέπει, όπως ιδρύθηκε, να είναι πλανητικός. Λέω λοιπόν ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό μια λύση βιώσιμη. Η λύση για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι δίκαιη. Και ομολογώ, κυρίες και κύριοι, ότι με ξένησε μια πρόσφατη δήλωση, ελπίζω να ήταν εκ λάθους, από ανώτατο παράγοντα, όχι εδώ, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να είναι δική. Φοβάμαι ότι δεν ελέγχθη με πρόθεση. Αλλά ίσως κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται
ότι όταν μιλάμε για λύση του Κυπριακού δίκαιη, δεν μιλάμε για μια λύση η οποία είναι συμβατή με μια ιδεατή έννοια του δικαίου και της δικαιοσύνης. Δεν μιλάμε για μια λύση την οποία θα θέλαμε ιδεατά κατά το αίσθημα δικαιοσύνης που έχει ο καθένας μας. Όταν λέμε δίκαιη λύση, εννοούμε λύση σύμφωνη με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και φαντάζομαι και αυτοί που ενδεχομένως στηρίζουν μια τέτοια άποψη είναι απόλυτα σύμφωνοι σε αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι η θέση την οποία πήραν είναι θέση που οφείλεται σε μια νομική παρανόηση, ιδίως όταν δεν έχουν εξειδίκευση γύρω από νομικά θέματα. Και δεν απηχεί μια ουσία η οποία έχει πολύ από την πραγματικότητα. Για το τονίζω, η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι δίκαιη. Τι σημαίνει δίκαιη? Να είναι σύμφωνη με το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο εκείνο το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού? Είναι διπλό, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την Κύπρο ως κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας. Και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, την Κύπρο ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς θέλω να σας εξηγήσω. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές, από τις οποίες δεν μπορούμε, όπως θα σας πω στη συνέχεια, να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Γιατί αν κάναμε, εμείς ήδη θα συνενούσαμε στην προσβολή της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Και λογικά, από τη στιγμή που η Κύπρος είναι μέλος ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θα περίμενε ποτέ κανείς πολλά πράγματα από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως από τα Ηνωμένα Έθνη, αν αντιληφθεί, αν συλλάβει την προσβολή που έγινε στη διεθνή νομιμότητα και στα Ηνωμένα Έθνη, όταν πριν από 15 μέρες ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταϊπ Ερντογάν, μπήκε μέσα στη Γενική Συνέλευση και μίλησε ευθέως για δύο κράτη, όταν αυτό αποτελεί προσβολή, όπως θα πω στη συνέχεια, των βασικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο. Προσέβαλε το Γενικό Γραμματέα και τα Ηνωμένα Έθνη και εισέπρατε και ορισμένα από ορισμένους και κράκτες, βέβαια, από κάτω χειροκροτήματα. Αλλά να ανεχόμαστε, να χειροκροτείτε. Ο εισβολέας, ήθελα να ήξερα, κυρίες και κύριοι, και το λέω με θάρρος, γιατί πρέπει να αντέχουμε αυτή τη στιγμή. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα χειροκροτάει η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Βλαδίμιρο Πούτιν, όταν θα μπαίνει στα Ηνωμένα Έθνη, για να απαιτεί ουσιαστικά τη διχοτόμηση και της Ουκρανίας. Εκεί πάμε. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Το έχουν αντιληφθεί όλοι εκείνοι οι οποίοι αδιαφορούν για το μαρτυρικό νησί 50 χρόνια τώρα. Τι δρόμους άνοιξαν. Τι λέει λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το διεθνές δίκαιο για την επίλυση του Κυπριακού. Το διεθνές δίκαιο το παίρνουμε από την πλευρά του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα μέλη του και κυρίως από τα ψηφίσματα, τα οποία είναι πάμπολα από τότε που συντελέστηκε το 1974 η βάρβαρη εισβολή στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη. Με μορφή η οποία είναι είτε ενιαία από πλευράς νομικής, είτε το πολύ ομοσπονδιακή. Δεν είναι μέλη της διεθνούς κοινότητας και πολύ περισσότερο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κράτη συνομοσπονδιακής υφής. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σήμερα καμία συνομοσπονδία στον κόσμο, αλλά και όταν υπήρχαν οι συνομοσπονδίες που βασίζονται σε κάποιες συμφωνίες μεταξύ κρατών, ήταν συμφωνίες, όπως είπα, μεταξύ κρατών. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν νοείται συνομοσπονδία μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα μιλάμε για ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος, το οποίο έχει είτε ενιαία μορφή, είτε το πολύ ομοσπονδιακή μορφή. Αυτό δε, εκτός από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το λέει σαφώς η σειρά, ειδικά για την Κύπρο, η σειρά των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το πρώτο και το κυριότερο, που είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα, είναι το ψήφισμα 367 του 1975, όπως ολοκληρώθηκε με τα τελευταία ψηφίσματα του 1999, όταν αυτά έθεσαν και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι η λύση του Κυπριακού συμβατή με ποιο, με το διεθνές δίκαιο. Είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αν κοιτάξετε τα ψηφίσματα αυτά, το ψήφισμα του 1975 ήταν το καταδικαστικό για το διχασμό της Κύπρου. Ήταν τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε το ψευδοκράτος επί εποχής Ντεγκτάς, και τότε το ψήφισμα καταδίκασε απερίφραστα.
και είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει δεκτή ποτέ λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Από τότε το έλεγαν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά παραβίαζε ο Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση, χειροκροτούμενος έστω και από ορισμένους στα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι λοιπόν, σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι λύσεις δύο κρατών ή ακόμα και συνομοσπονδίας είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και κατά το διεθνές δίκαιο. Όπως επίσης λύσεις οι οποίες μειώνουν την κυριαρχία. Και έρχομαι στη δεύτερη πτυχή του διεθνούς δικαίου. Η δεύτερη πτυχή του διεθνούς δικαίου, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού, ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, και θα έρθω σε αυτό γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ στρίκτο σένσου κυριαρχίας και λάτο σένσου κυριαρχίας, δηλαδή άσκησης κυριαρχίας και άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι η σύμβαση του Montego Bay του 1982, η οποία καθιέρωσε το δίκαιο της θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή καθορίζει επακριβώς όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις ζώνες, τις θαλάσσιες και βεβαίως στην περίπτωση αυτή μιλάω για τις ζώνες που αφορούν κατά πρώτο λόγο την Αιγαλίτιδα ζώνη και κατά δεύτερο λόγο τις υπόλοιπες ζώνες με άξονα, κυριότερο άξονα, την Υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Λέει λοιπόν το δίκαιο της θάλασσας, η συνθήκη του Montego Bay, ότι κάθε κράτος ανεξάρτητο. Και είπαμε πριν ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητο, κατά τον καταστατικό χάρη του ΟΗΕ. Κάθε κράτος ανεξάρτητο πρέπει να ασκεί στο σύνολο τα κυριαρχικά του δικαιώματα, την εθνική του κυριαρχία, το στενό πυρήνα της σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή τα χωρικά του ύδατα. Να τα καθορίζει μέχρι 12 μίλια, όπως ακριβώς γνωρίζουν οι διατάξεις της σύμβασης του Montego Bay. Και επιπλέον πρέπει να ασκεί πλήρως και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή να μπορεί να καθορίζει ελευθέρως, ανάλογα με το δίκαιο της θάλασσας, είτε με συμφωνία με άλλο μέρος, από τη μία πλευρά την Υφαλοκρηπίδα ιδίως και από την άλλη την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά όπως ξέρετε, άλλο η οριοθέτηση και άλλο η κήρυξη. Πολλοί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και στην Ελλάδα. Το ακούω αυτές πολλές φορές και από επίσημα χείλη. Απαιτείται προηγουμένως η οριοθέτηση. Ναι, η οριοθέτηση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της θαλάσσιας ζώνης. Αλλά βεβαίως η κήρυξη μπορεί να γίνει προηγουμένως. Προσέξτε, όχι η οριοθέτηση, η κήρυξη είναι άλλη έννοια αυτή. Η κήρυξη μπορεί να γίνει προηγουμένως και μονομερώς. Για δε την Υφαλοκρηπίδα, η οποία είναι ένα δικαίωμα εξ υπαρχής, όπως λέγεται στο διεθνές δίκαιο, δεν απαιτείται καν αυτό. Άρα μπορεί να το κάνεις και μονομερώς και ακολουθεί η οριοθέτηση στη συνέχεια, η οποία εμπεδώνει τις σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη. Θα μου πείτε, το έχουμε πράξει, βεβαίως. Το 11. Ο κ. Παπαδήμας το θυμάται καλά. Ο κ. Παπαδήμας μου συγχωρείτε, το θυμάται πολύ καλά. Όταν είχαμε το νόμο 4011, το 4001 το 2011, με τον οποίο στην Ανατολική Μεσόγειο κάναμε μονομερώς, όπως είχαμε δικαίωμα, κήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ποια ισχύει ακόμα και σήμερα. Αυτά ισχύουν για την Κύπρο. Κατόπιν τούτου το διεθνές δίκαιο απαιτεί κράτος, όπως είπα, το πολύ ομοσπονδιακό, κράτος το οποίο είναι ανεξάρτητο, κυρίαρχο και ασκεί πλήρως και τον στενό πυρήνα της κυριαρχίας του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα σε όλη του την έκταση. Ας έρθουμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα, όπως είναι φυσικό. Το ευρωπαϊκό δίκαιο, επειδή αφορά μια ένωση, η οποία είναι η τίνη να γίνει ομοσπονδιακή, αυτή είναι η φυσική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτάσει στην ολοκλήρωση και την ενοποίησή της. Επειδή λοιπόν αφορά μια τέτοια ένωση, με δικαστήρια, με ενιαία ένωμη τάξη κλπ. Η συνοχή από πλευράς νομικής είναι πολύ μεγαλύτερη και οι απαιτήσεις για τα κράτη-μέλη είναι πολύ περισσότερες. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει απορρόφηση ευρωπαϊκού κεκτημένου και ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει κάθε κράτος, ευρωπαϊκό παραδείγματος χάρη, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον απλό λόγο ότι μπορεί να μην πληρεί εκτός από τις προϋποθέσεις που μίλησα προηγουμένως, τις κρατικές, ας το πω έτσι, και τις προϋποθέσεις για κράτος μέλος που είναι πολύ πιο αυστηρές. Ακριβώς εξαιτίας της ιδιομορφίας του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Λοιπόν, βασικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού δικαίου σε ό,τι αφορά την κρατική υπόσταση και την πολιτιακή οργάνωση ενός κράτους μέλους είναι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, της ΕΕ. Τα άρθρα αυτά ορίζουν τα εξής σε πολύ γενικές γραμμές. Αυτό που είπα προηγουμένως, πρώτον, δεν νοείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος το οποίο δεν είναι είτε ενιαίο κράτος, παραδείγματος χάρη η Ελλάδα ή η Κύπρος, ή το πολύ ομοσπονδιακό κράτος. Δηλαδή, ένα κράτος όπως παραδείγματος χάρη είναι η Γερμανία. Παραπάνω δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν νοείται δε συνομοσπονδία. Το τονίζω γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σε αυτό το σημείο, ιδίως σχετικά με το σχέδιο ΑΝΑΝ που ορισμένοι εξακολουθούν να λένε και σήμερα και να το λένε δημόσια. Και αυτοί να είναι εκπρόσωποι του διεθνούς δικαίου στη χώρα μας. Ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία το σχέδιο ΑΝΑΝ, όταν όπως θα πω στη συνέχεια, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να στηρίξουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, επειδή δημιουργούσε τις συνθήκες ενός κράτους συνομοσπονδιακού, το οποίο την ώρα που θα εφαρμοζόταν μια τέτοια συνομοσπονδία, θα έθετε την Κύπρο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε τότε τα πρώτα βήματα. Εξού και ο κυπριακός λαός, με τη σοφία του στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τον αγώνα του, υπό την έμπνευση τότε του Τάσου Παπαδόπουλου, πήρε την ιστορική απόφαση για να σωθεί το νησί. Όχι μόνο λοιπόν δεν ήταν χαμένη ευκαιρία το σχέδιο ΑΝΑΝ, αλλά ήταν μια τεράστια παγίδα, η οποία, για να είμαι δίκαιος με την ιστορία, επειδή συνάντησα στη συνέχεια ως πρόεδρος Δημοκρατίας, ζούσα ακόμα, τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον ΑΝΑΝ, δεν είχε καταλάβει και αυτός νομικά τι ήταν αυτό το οποίο επιχειρούσε να κάνει. Μην νομίζετε ότι οι Γενικοί Γραμματείς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν και την απαραίτητη νομική παιδεία. Ό,τι τους σερβίρουν πολλές φορές αποφασίζουν ή ό,τι τους επιβάλλουν σε ορισμένες προϋποθέσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει, κυρίες και κύριοι, πλήρως υποβαθμιστεί. Δείτε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο ρόλος του σημερινού Γενικού Γραμματέα και δείτε τον, το ρόλο του αυτόν και στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και στη μαρτυρική Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Πού είναι ο ρόλος αυτός? Φτάσαν στο σημείο κράτη να κηρύσουν persona non grata τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επειδή υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Για ποιο διεθνές δίκαιο μιλάμε, κυρίες και κύριοι? Για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μέσα σε αυτόν τον χώρο της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη με δύο πυλώνες, την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σύμβαση για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόσταση κάθε κράτους μέλους από πλευράς πολιτιακής ορίζεται από τα άρθρα 1 έως 12 της Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Σύμβαση καθορίζει τα εξής. Πρώτον, πρέπει να είναι κράτος το πολύ, όπως είπα, ομοσπονδιακό. Δεν νοείται συνομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξηγήσω γιατί στη συνέχεια. Δεύτερον, κράτος με μία και ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα. Μία νομική προσωπικότητα. Όχι περισσότερες. Ενώ ξέρουμε, θα δείτε μετά, στο συνομοσπονδιακό κράτος ότι έχουμε περισσότερες νομικές προσωπικότητες. Τρίτον, μία ηθαγένεια. Τέταρτον, κράτος το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται πολιτιακό στις βάσεις της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Πυλώνες αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι η διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Κύπρος θα πρέπει να λειτουργήσει ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία και να μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή να έχει διάκριση εξουσιών, πραγματική, όπως κάθε σύγχρονο κράτος αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, να έχει κράτος δικαίου, άρα ενιαία ένωμη τάξη, όπως έχει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ενιαία, άλλο πώς επικοινωνεί με τις υπόλοιπες ένωμες τάξεις των κρατών μελών. Και βεβαίως πρέπει να μπορεί να γίνεται υπαρκτή, πραγματική, η εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα της Κύπρου και βεβαίως από τα διεθνή κείμενα, όπως είναι ο Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όπως είναι επίσης και η Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης,
Πέμπτη προϋπόθεση, θα πρέπει να ασκεί πλήρως και την stricto sensu κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν έχετε παρά να δείτε τα άρθρα 10, 4 και 5. Ορθότερα 4, 5 και 10. Τα έβαλα με τη σειρά που τα ανέλησα προηγουμένως. 4, 5 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά ισχύουν στο ακέραιο και για τη διεθνή κοινότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας πω κάτι, από την ίδια μου την εμπειρία. Δεν θα πάρω τόσο πολύ την διεθνή κοινότητα, γιατί εκεί οι συζητήσεις, όσες εγώ είχα λάβει μέρος, δεν ήταν συζητήσεις που μου επέτρεπαν να βγάλω συμπεράσματα σχετικά με το πόσο πιστικές ήταν οι θέσεις των παραγόντων της διεθνούς ένωμης τάξης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι και αν αυτή είναι η θέση τους, εξήγησα προηγουμένως πως κανείς πια δεν την υπολογίζει με την κατάπτωση της διεθνούς κοινότητας και του διεθνούς δικαίου στην εποχή μας. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πλιστάκης συζήτησε τα θέματα αυτά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους εκάστοτε προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά κυρίως με τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Είχαμε μιλήσει άπειρες φορές. Και εγώ και ο τότε πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, ένας πρόεδρος ο οποίος από το 2015 και μετά όχι απλώς στάθηκε στο ύψος του, αλλά υπήρξε εκείνος ο οποίος προϋποθέσεις που σας ανέφερε και που μαζί της συνθέσαμε, τις υπερασπίστηκε στο ακέραιο, χωρίς να παρεκκλίνει ούτε κατά κεραία. Πράγμα που πιστεύω θα πράξει και ο σημερινός πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ως Υπουργός Εξωτερικών του Νίκου Αναστασιάδη ήταν πλήρως ενήμερος με αυτές τις θέσεις και τις επικρατούσε και τις υπερασπίστηκε πλήρως. Το λέω αυτό γιατί όλες αυτές οι προϋποθέσεις που είπα πριν γίνονταν δεκτές. Δηλαδή, αν συζητούσατε με παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως με τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και σε επίπεδο Κομισιόν, σου έλεγαν αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λύση που δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις αυτές, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Κύπρος πλέον ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμάμαι σε μια συζήτηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος έχει νομική, όπως ξέρετε, κατάρτιση και σημαντική. Θυμάμαι όταν του είπα και πραγματικά άρχισε να γελά με εκείνο το χαρακτηριστικό τρόπο. Ορισμένοι τον ξέρετε. Λουκά, κύριε Παπαδί μου, τον ξέρεις καλά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται έτσι ελεύθερα ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είπε «Ώρα είναι να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ορέξεις κάποιων διεθνών παραγόντων που θέλουν να φτιάξουν την Κύπρο ένα πραγματικό τερατούργημα. Γιατί όσοι δεν καταλαβαίνουν τι λέω εδώ, και δεν είναι δικά μου τα λόγια, είναι κοινή πεποίθηση όλων των σοβαρών νομικών κύκλων παγκοσμίως. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εάν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε άλλη λύση, η Κύπρος θα τεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι αδύνατο να περιμένουμε τροποποίηση του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή των συνθήκων και ιδίως της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει η Κύπρος να αποτελεί πλέον πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε που οδηγούμαστε. Είπα πριν και οφείλω να κάνω αυτή την κατάθεση την νομική, γιατί βεβαίως έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις, ειδικά για το σχέδιο ΑΝΑΝ, όπως τόνισα προηγουμένως. Ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε λύση η οποία είναι συνομοσπονδιακή. Η μορφή συνομοσπονδιακής λύσης είναι οι συνομοσπονδίες πρώτα απ' όλα. Αρχίζουμε και το ξεχνάμε γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν συνομοσπονδίες σήμερα. Οι συνομοσπονδίες υπήρξαν κυρίως πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγο μετά, μετά το 1990 δεν υπάρχει τίποτε απολύτως από αυτές. Και το τελευταίο υπόλοιπο συνομοσπονδίας, ξέρετε ποιο ήταν, ήταν η Ελβετία, ως συνομοσπονδία ελβετική, η οποία χρόνια ολόκληρα μετατράπηκε και αυτή σε ομοσπονδιακό κράτος. Δεν είναι συνομοσπονδία όπως κάποιοι πιστεύουν ακόμα και σήμερα, κολλημένη στο παρελθόν. Η Ελβετία είναι ομοσπονδιακό κράτος. Τι είναι η συνομοσπονδία? Η συνομοσπονδία, που την είδαμε πολλές φορές μεταξύ αραβικών κρατών και όχι μόνο, είναι κάποια συμφωνία μεταξύ κρατών που έρχονται και λένε: δημιουργούμε ένα κεντρικό όργανο
το οποίο, προσέξτε, είναι συμβουλευτικό, ένα κεντρικό όργανο, το οποίο παίρνει κάποιες αποφάσεις, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα τα οποία άπτονται οικονομικών ζητημάτων. Περί αυτού πρόκειται. Γίνονται λοιπόν τέτοιες συμμαχίες που καταλήγουν σε ένα τέτοιο όργανο, αλλά όλα τα κράτη που μετέχουν σε μια συνομοσπονδία είναι κυρίαρχα κράτη. Με το δικό τους έδαφος, με τη δική τους κυριαρχία, με τη δική τους νομική προσωπικότητα, χωρίς κοινή ανομή τάξη. Όπως πήγε να καταλήξει με το σχέδιο Ανάν, περίπου, γιατί το να περιπέσει την κατάσταση του κράτους που έχει συνομοσπονδιακή μορφή μπορεί να γίνει και υποδωρίως. Χωρίς να το καταλάβεις πώς καταγγελάς προς τα εκεί, μέσα από τα διαρκή βέτο που μπορεί να σου επιβάλλει εκείνος ο οποίος εμφανίζεται ως εταίρος σου σε αυτή τη συνομοσπονδία. Άρα λοιπόν, η συνομοσπονδία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαγορευτικά. Σήμερα σας είπα, είναι ακόμα και για κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας, αλλά πολύ περισσότερο για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το συνομοσπονδιακό κράτος, όπως σας είπα, δεν έχει ενιαία νομική προσωπικότητα. Έχει τόσες νομικές προσωπικότητες όσα είναι και τα συνομόσπονδα κράτη. Δεύτερον, δεν έχει μία ηθαγένεια ούτε μία επικράτεια, έχει τόσες ηθαγένειες, τόσες επικράτειες όσες είναι τα κράτη, τα οποία έχουν διαμορφώσει αυτή τη συνομοσπονδία. Τρίτον, υπάρχει μια αποσύνθεση της κυριαρχίας, ένας κατακαιρματισμός. Έχουμε τόσες κυριαρχίες όσα είναι και τα κράτη τα συνομόσπονδα. Στη συνέχεια, το κράτος αυτό δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, γιατί δεν έχει δυνατότητα διάκριση των δεξιών σε κεντρικό επίπεδο. Διάκριση των δεξιών, ξέρετε ότι σήμερα είναι εκ των όνων Κάνεφ για ένα κράτος αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ένα συνομόσπονδο κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει σε ό,τι αφορά την οντότητά του, την συνολική, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Και επιπλέον δεν έχει ενιαία ένωμη τάξη. Κάθε συνομόσπονδο κράτος έχει τη δική του ένωμη τάξη. Φανταστείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, να δεχόταν συνομόσπονδο κράτος στην Κύπρο και να είναι υποχρεωμένο το ενιαίο της ένωμης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται εντός εισαγωγικών τις δύο ένωμες τάξεις που ισχύουν για τα δύο συνομόσπονδα κράτη. Τέτοιο παραλογισμό, ποιος μπορεί να το συλλογιστεί σήμερα? Όλα αυτά που είπαμε όμως προσθέτουν δύο προϋποθέσεις που είναι συμπληρωματικές σε σχέση με τις πέντε που προανέφερα. Γιατί οι προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού κατά το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι 5+2. Οι δύο απορρέουν από τις πέντε. Και αυτές οι δύο είναι, πρώτον, ότι δεν μπορεί στην Κύπρο να υπάρχουν εφ' εξής, όταν λυθεί το Κυπριακό υπό τις προϋποθέσεις που σας είπα για το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν μπορεί να υπάρχουν εκεί ούτε εγγυήσεις τρίτων, ούτε στρατεύματα κατοχής. Κανενός είδους εγγυήσεις. Συμπεριλαμβανομένου και κράτους της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλό μάλλον όταν το κράτος αυτό δεν είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μιλώ για την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία, κυρίες και κύριοι, εγώ σας είπα, στη ζωή μου πορεύτηκα και πορεύτηκα και ως πρόεδρος δημοκρατίας, και το γνωρίζετε με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας τα πράγματα όπως οφείλουν να τα πω, ιδίως όταν ασκώ καθήκοντα τα οποία άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας και είναι καθήκοντα τα οποία σε επιφορτίζει ως πρόεδρος δημοκρατίας να πεις ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ας μην αυτοπατώμεθα. Το κράτος που δημιούργησε το Κυπριακό και το συντηρεί κατά μεγάλο βαθμό σήμερα έχει όνομα και επώνυμο. Μεγάλη Βρετανία. Η μεγαλύτερη υποκρισία στη σύγχρονη εποχή. Κράτος το οποίο κόπτεται για τη διεθνή νομιμότητα δίθεν σε άλλα πράγματα και φυσικά για τα δικά του συμφέροντα, αλλά που καταδίκασε αυτό το μαρτυρικό νησί, πέρα από τα εγκλήματα της απεικιοκρατίας, το καταδίκασε αυτό να ζει αυτή την ώρα με απαιτήσεις τουρκικές, όταν, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολλοί. Ξέρετε ότι η συνθήκη της Λοζάνης του 1923 επιβάλλει, εκεί παρετήθηκε η Τουρκία όλων των δικαιωμάτων της στο νησί. Παρετήθηκε η Τουρκία, είχε πει, δεν έχω κανένα δικαίωμα στην Κύπρο. Και τότε η Κύπρος περίλθε ως αγγλική αποικία σε αυτό το καθεστώς, και το 1955, κυρίες και κύριοι, και εκεί συνέβη αυτό το οποίο εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ ως Έλληνας να συγχωρήσω σε ένα κράτος με τον πολιτισμό και την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Τότε είχε πάει ο Στέφανος Στεφανόπουλος
Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Παπάγου, στο Lancaster House, στην περίφημη εκείνη συνάντηση που έγινε. Γιατί τότε έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση για να δουν τι θα γίνει. 1955 παραμονές που ξεκίναγε ο ηρωικός αγώνας σε ΟΚΑ. 1η Απριλίου του 1955 ξεκίναγε. Λίγο πριν έγινε η συνάντηση στο Lancaster House. Και εκεί από την αγγλική πλευρά ελέγχθη στο Στέφανο Στεφανόπουλο. Δεν το ήξερε, δεν το κατάλαβε. Τι είπαν, ξέρεις, όλος τυχαίως είναι εδώ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Ζορλού, ήταν την εποχή εκείνη. Και του είπαν, επειδή έχει κάποιους Τουρκοκύπριους εκεί, να τον φωνάξουμε και αυτόν να συμμετέχει στη συζήτηση. Και αντί τότε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να απαντήσει, η Τουρκία τι δουλειά έχει εδώ. Με τη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μόλις 30 χρόνια, νοπή ακόμα. Το δεχτήκαμε. Και από τότε μέσα από αυτήν την πονηριά, κουτοπονηριά, πάντως μέγιστη υποκρισία, άρχισε το μαρτύριο του κυπριακού λαού με ευθύνη της Μεγάλης Βρετανίας. Τη χώρα αυτή τη σέβομαι. Τη χώρα αυτή την τιμώ για τους κοινούς αγώνες που δώσαμε για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν μπορώ όμως να μην καταγγείλω διεθνώς, ιδίως αυτή τη στιγμή και από αυτό τον ιερό χώρο της Ακαδημίας Αθηνών, τη στάση της στον Κυπριακό. Ακόμα και τώρα. Πασχάλης ο Κιτρομιλίδης, ο κύριος Χριστοφόρου, ο κύριος Κονομής ξέρουν καλά. Όταν πήγαινε, όταν είπε Ερντοάν να κάνει αυτό το σόου στην Αμόχωστο και να τη μεταβάλει σε τουρκοκυπριακή τουριστική περιοχή για το δήθεν τουρκοκυπριακό κράτος, ελέγχθη από τον Μπόρις Τζόνσον, τότε πρωθυπουργό και δήθεν φιλέλληνα φυσικά της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δεν μας αφορά. Ακούστε. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι σας κούρασα. Αλλά μια τέτοια ώρα, σε αυτό το χώρο και με τέτοια ευκαιρία που μας δίνετε, να επιτελέσουμε το χρέος μας. Υπενθυμίζω πάλι ποιες είναι οι 5+2 προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού κατά το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, από τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί αν κάνουμε πίσω, υπονομεύουμε τη θέση της μελλοντική της Κύπρου στην διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταδικάζουμε την Κύπρο να είναι έρμεος της ορέξης της Τουρκίας, η οποία έχει ένα βασικό στόχο. Εποφθαλμιά την Κύπρο ολόκληρη. Γιατί ξέρουμε τους τρεις στόχους της Τουρκίας γενικότερα για τον ελληνισμό. Μακροπρόθεσμους στόχους. Ανομολόγητοι και ομολογημένοι. Να έχει την πλήρη ευθύνη για το νησί. Δεύτερον, συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Και τρίτον, προϋποθέσεις αποσταθεροποίησης και αυτονόμησης στην ελληνική Θράκη. Αυτά είναι τα τρία της Τουρκίας. Γνωστά. Να ξέρουμε ποιον συζητάμε όταν συζητάμε. Φυσικά θα συζητά μαζί του. Αδιανόητο να μην συζητάμε. Αλλά υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές. Θα μου πείτε, τόσο εύκολο είναι να τις θέσει κανείς. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι με αναφορά, λυπάμαι που έκανα αυτή την προσωπική αναφορά. Εγώ τις έθεσα στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στον Ταΐπ Ερντοάν, όταν ήρθε εδώ να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Ετέθη και από τότε δεν ξανακούστηκε, γιατί με τους Τούρκους μόνο έτσι μπορείς να μιλάς. Πρέπει λοιπόν να τους θέσουμε ευθέως ότι ναι, συζητάμε, αλλά οι προϋποθέσεις αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες, γιατί είναι η υπεράσπιση της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Ένα κράτος το πολύ ομοσπονδιακό, με μία νομική προσωπικότητα, μία ηθαγένεια, κράτος με αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κράτος που ασκεί πλήρως τη στρίκτο και λάτος ένσου κυριαρχία του. Κράτος, οι δύο επόμενες συμπληρωματικές προϋποθέσεις, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει στο έδαφος του εγγύησεις τρίτων και στα θέματα κατοχής, και κράτος το οποίο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα οι νόμιμοι κάτοχοι της ιδιοκτησίας να ξαναγυρίσουν σε στήθος και να φύγουν οι άπικοι. Αυτό δεν το λέει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ούτε το λέμε αφηρημένα με βάση τη διεθνή νομιμότητα. Το λέει το Δικαστήριο του Στρασβούργου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τις αποφάσεις που έβγαλε, που λέει ότι οι άπικοι δεν έχουν καμία θέση εκεί. Και πρέπει να ξαναγυρίσουν οι νόμιμοι κάτοχοι στις αιστείες τους. Τι ζητάμε, κυρίες και κύριοι? Δεν ζητάμε χάρη από κανένα για να μπορούμε να μιλάμε για υποχωρήσεις. Αλλά όχι να υποχωρήσουμε από αυτό το οποίο οφείλουμε να απαιτήσουμε για να στηρίξουμε τη διεθνή νομιμότητα. Γιατί σας είπα, κυρίες και κύριοι, και καταλήγω με αυτό. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Κύπρο. Να υπερασπιστούμε μέσω της Κύπρου την διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα και πρέπει να το πράξουμε με θάρρος.
Γιατί κατά που έλεγε στην Οδή Σάμων, ο Ανδρέας Κάλβος θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Για να το πω ολόκληρο, όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλειά σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Και για να το πράξουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα τα οποία έχουμε. Θα μου πείτε, έχουμε όπλα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Θα μας δοθεί δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να τα έχουμε. Όπου χρειαστεί, κυρίες και κύριοι, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, εμείς οι Έλληνες, γιατί η Κύπρος δεν είναι μέλος, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι δύο, το βέτο σε αποφάσει εφαρμογή επιλεκτική του διεθνού δικαίου σε άλλες περιπτώσεις, αλλά όχι στην Κύπρο, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ποιος θα μας πει τίποτα? Θα πει κανείς ότι αν το χρησιμοποιήσουμε όταν επιβάλλονται κυρώσεις στη Ρωσία και πρέπει να επιβάλλονται, αλλά δεν επιβάλλονται στην Τουρκία, εμείς θα πούμε ή πλήρης εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας στη διεθνή κοινότητα και την ευρωπαϊκή νομιμότητα, ή βεβαίως η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεργήσει σε αυτή την επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου? Θα μας πει τι κάποιος? Ότι είμαστε εμείς που συμπαρασταθήκαμε στον Ουκρανικό λαό μέχρι αυτή τη στιγμή και συμπαριστάμεθα στο ακέραιο, ότι είμαστε δίθεν δεκανίκια του Πούτιν? Μόνο εκείνοι οι οποίοι θέλουν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να εξυπηρετήσουν μύχιους αλλά νομολόγητους στόχους μπορούν να το πούν αυτό. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να το χρησιμοποιήσουμε το βέτο. Αν χάσουμε αυτή τη δυνατότητα την ιστορική που έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, από εκεί και πέρα, καταδικάζουμε την Κύπρο στον αφανισμό και την θέτουμε έρμιο στις ορέξεις της Τουρκίας. Αυτό εδώ το Ίδρυμα, η Ακαδημία Αθηνών, με τη σημερινή εκδήλωσή της, ακριβώς αυτό δηλώνει. Δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Και δεν θα το δεχτούμε ποτέ γιατί το οφείλουμε στην ιστορία μας, αλλά το οφείλουμε, που σας είπα και πάλι, και στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας κούρασα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο να λεχθούν αυτά τα πράγματα στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο και πρώην πρόεδρο κύριο Παυλόπουλο. Και τώρα θέλω να καλέσω στο βήμα τον ακαδημαϊκό κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη για την ομιλία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974. Ο βίαιος εκτοπισμός του 1/3 του ελληνικού πληθυσμού της νήσου από τις εστίες τους και η συνεχιζόμενη για μισό αιώνα κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα του βόρειου τμήματος της Κύπρου, περίπου του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με όλα τα συμπαρομαρτούντα της κατοχής. Αλλαγές τοπονημίων, καταστροφές μνημείων και χώρων χριστιανικής λατρείας και συστηματική πολιτική εξαφάνιση του ελληνικού χαρακτήρα των κατεχόμενων περιοχών συνιστούν για την Ελλάδα, για την Κύπρο και γενικότερα για τον ελληνισμό εθνική συμφορά, ενδεχομένως ολεθριότερη από την μικρασιατική καταστροφή. Η Κύπρος είχε επιβιώσει στην ανατολικότατη γωνία της Μεσογείου ως ένας ακέραιος ελληνικός τόπος για περισσότερο από 3 χιλιετίες. Μια μεγαλώνησος με συντριπτική πλειονότητα ελληνικού πληθυσμού. Πέραν των 4/5 του κυπριακού πληθυσμού ήταν και παραμένει ελληνικό, έστω και με εκτοπισμένο από τις εστίες του το 1/3 αυτού του πληθυσμού. Στους κόλπους του κυπριακού πληθυσμού υπήρχε μέχρι το 1974 τουρκοκυπριακή μειονότητα περίπου 18% του συνολικού πληθυσμού. Η μειονότητα υπήρξε δημιούργημα της Οθωμανικής κατάκτησης του 1571 και μεγάλο μέρος αυτής προερχόταν από εξισλαμισμούς αγροτικού ιδίως πληθυσμού. Οι εξισλαμισμοί ήταν κατά κανόνα ομαδικοί ολόκληρων χριστιανικών αγροτικών κοινοτήτων, με κίνητρο την απαλλαγή από την εξοντοτική επιβολή του κεφαλικού φόρου. Και υπάρχει πλούσια τεκμηρίωση
αυτού του φαινομένου. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος του τουρκοκυπριακού μουσουλμανικού πληθυσμού της Κύπρου, ιδίως σε απομακρυσμένες και διπρόσιτες περιοχές όπως το εσωτερικό της επαρχίας Πάφου και η Καρπασία, παρέμεινε ελληνόφωνο και διατήρησε μέχρι το 1974 αυθεντικότερη την κυπριακή ελληνική ως γλώσσα του, ακριβώς γιατί ο πληθυσμός αυτός παρέμεινε αποκομμένος από την ελληνική εκπαίδευση. Οι τουρκοκυπριακές κοινότητες των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου εκτοπίστηκαν και αυτές βία από τις εστίες τους το έτος 1975, μερικούς μήνες μετά την εισβολή, με εντολές και απειλές της ηγεσίας της κοινότητάς τους και μεταφέρθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν σε χωριά και περιουσίες που αναγκαστικά είχαν εγκαταλείψει υπό το κράτος της βίας οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες. Με την πολιτική αυτή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Εθνοκάθαρσης, το οποίο είχε αναλάβει ο τουρκικός στρατός να θέσει σε εφαρμογή ως πρωταρχικό στόχο της τουρκικής εισβολής. Θύματα της Εθνοκάθαρσης υπήρξαν εξίσου οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, όπως και η χριστιανική κοινότητα των Μαρονιτών, οι οποίοι εκτοπίστηκαν από τις παραδοσιακές εστίες τους στην περιοχή του Κορμακίτη της Βορείου Κύπρου. Βλέπετε στο ακροτήριο του Κορμακίτη δυτικά της Κερίνιας. Η εισβολή, η Εθνοκάθαρση και η συνεχιζόμενη για 50 χρόνια παράνομη κατοχή από την Τουρκία του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστούν κατάφορη καταπάτηση και περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του χάρτη και των σχετικών με την Κύπρο ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κύπρος είναι πλήρες και ισότιμο μέλος από το 2004. Στην ουσία αυτών των ζητημάτων αναφέρθηκε μόλις τώρα ο κύριος Πρόεδρος. Με τη δική μου συμβολή απόψε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ή μάλλον να σας υπενθυμίσω τις τραγικότατες και ολεθριότατες παράπλευρες απώλειες της συμφοράς του 1974, η οποία υπήρξε φοβερή ανθρωπιστική καταστροφή, όπως και ανυπολόγιστη καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού της Κύπρου. Ως προς το ανθρωπιστικό περιεχόμενο της καταστροφής, θα μπορούσαν πολλά να λεχθούν για τα τραγικά θύματα της εισβολής και για την ανίποτη πίκρα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς που γνώρισαν οι Κύπροι των κατεχόμενων περιοχών ως πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Θα ήθελα όμως απόψε να στρέψω ειδικότερα την προσοχή μας στο συνεχιζόμενο δράμα των αγνοωμένων θυμάτων της εισβολής και των οικογενειών τους. Στον απολογισμό των ανθρωπιστικών συνεπειών της εισβολής υπολογίστηκε ένας αρχικός αριθμός 1.619 Ελληνοκυπρίων αγνοωμένων, κυρίως στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και αμάχων, περιλαμβανομένων 36 παιδιών. Είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Υπάρχουν και παιδιά, δεν είναι μόνο στρατιωτικό προσωπικό μέσα στους αγνοωμένους. Παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, των οποίων η τύχη παρέμεινε αδιευκρίνηστη παρά τις προσπάθειες διεθνών ανθρωπιστικών υπηρεσιών και οργανισμών να εντοπίσουν σχετικές πληροφορίες. Επίσης, καταμετρήθηκαν 83 αγνοούμενοι Ελλαδίτες, αξιωματικοί και οπλίτες, κοντά σε όλους τους ήρωες Ελλαδίτες, στρατιωτικό προσωπικό που έπεσαν μαχόμενοι για την υπεράσπιση της Κύπρου το καλοκαίρι του 1974. Η εικόνα των συγγενών των αγνοωμένων, κυρίως γυναικών, οι οποίες με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους, συζύγων και γιών, εκλιπαρούν κάποια πληροφορία για την τύχη τους, έχει αποβεί μια ανεξίτηλη έκφραση της τραγωδίας της Κύπρου. Και έχουν γραφεί πολλά από μελετητές των δικαιωμάτων του ανθρώπου για το θέματα αυτά. Στα 50 χρόνια της συμφοράς, ξαναείδαμε και πάλι την εικόνα, με τα πρόσωπα γερασμένα, να αναζητούν ακόμη τους αγαπημένους τους από έναν κόσμο τον οποίον χαρακτηρίζουν η υποκρισία και οι υπεκφυγές ενώπιον του ανθρώπινου πόνου. Κατά καιρούς, με ελέγχους DNA, ταυτίζονται τα οστά αγνοωμένων προσώπων και τελούνται οι επιβεβλημένες θρησκευτικές τελετές για την απόδοση της ίστατης τιμής στα θύματα της εισβολής. Για τις γερασμένες γυναίκες, οι οποίες υψώνουν ακόμη με απόγνωση τις φωτογραφίες των αγνοωμένων αγαπημένων,
Η οριστική πληροφορία για την τύχη τους είναι ουσιώδους υπαρξιακής σημασίας, ακριβώς για να τους επιτρέψει να επιτελέσουν τα επιβεβλημένα από τη θρησκεία χρέη απέναντι στους οικείους τους. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η συνειδησιακή επιταγή σε μια κοινωνία όπως η Κύπρος, όπου η θρησκεία και τα χρέη που επιβάλλει η συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας συνιστούν τις πρώτιστες αξίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η βαθιά Κύπρος. Η Κύπρος της οποίας η ζωή εξελίσσεται μέσα στην Εκκλησία, όχι η τουριστική Κύπρος, την οποία ίσως να ξέρετε μερικοί από εσάς. Το άλλο μεγάλο ανθρωπιστικό ζήτημα που προέκυψε από την τουρκική εισβολή και κατοχή αφορά τους εγκλωβισμένους, τους ελληνοκυπριακούς πληθυσμούς που παρέμειναν στις εστίες τους, ιδίως στη Χερσόνησο της Καρπασίας και σε μικρότερη κλίμακα των πληθυσμών όσων Κυπρίων Μαρονιτών παρέμειναν στα τέσσερα χωριά τους στην περιοχή της Χερσονήσου του Κορματκίτη, δυτικά της Κερίνιας. Στα χωριά της Καρπασίας, όπως και στην Κερίνια και τα Πέριξ χωριά και σε άλλα σημεία των κατεχόμενων περιοχών, το 1975 υπήρχαν 5.775 εγκλωβισμένοι, 4.464 Ελληνοκύπριοι και 1.311 Μαρονίτες. Ο πληθυσμός των Μαρονιτών σταδιακά διέρευσε προς τις ελεύθερες περιοχές. Μετά από περισσότερους από 8 αιώνες, στην ιστορική εστία των Μαρονιτών της Κύπρου τώρα στα κατεχόμενα, απομένουν το έτος 2024 44 άτομα. Ο πληθυσμός των εγκλωβισμένων υπέστη τα πάνδυνα από τις κατοχικές δυνάμεις, άσκηση τρομοκρατίας πάσης φύσεως, απειλές και ομότητες, ώστε να ξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να ευοδοθεί το πρόγραμμα της εθνοκάρθασης το οποίο εφάρμοζε η Τουρκία στα κατεχόμενα. Σταδιακά, οι πλήστοι Έλληνες εγκλωβισμένοι της Κύπρου διέρευσαν προς τις ελεύθερες περιοχές. Στην Καρπασία όμως παραμένουν μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο ελληνικοί οικισμοί, στους οποίους η βούληση και η αντοχή των κατοίκων αποδείχθηκαν ισχυρότερες από τη συνεχή απειλητική πίεση και τη βία των κατοχικών δυνάμεων. Η μεγάλη κομμόπολη Ριζοκάρπασο, το βλέπετε στην άκρη της Χερσονήσου, και κοντά στο Ριζοκάρπασο η κοινότητα της Αγίας Τριάδας. Οι δύο αυτές κοινότητες, όπως και η Μονή του Αποστόλου Ανδρέα στην ακροτάτη βορειοανατολική απόλυξη της Χερσονήσου της Καρπασίας, διατηρούν ζωντανή τη μαρτυρία του ελληνισμού στην πανάρχια κοιτίδα της ελληνικής παρακαταθήκης της Κύπρου, που είναι η Χερσόνησος της Καρπασίας, όπου διασώζεται το τοπονύμιο στη βόρειο ακτή της Καρπασίας, κοντά εκεί που είναι, βλέπετε, την Γιαλούσα. Το τοπονύμιο Αχαιών Ακτή, το μυθικό σημείο δηλαδή της αποβίβασης των Ελλήνων απίκων στην προϊστορική Κύπρο. Στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. οι κοινότητες των εγκλωβισμένων της Καρπασίας συνεχίζουν τη ζωή τους υπό τις αντιξοότητες της ξένης στρατιωτικής κατοχής, της αυθαιρεσίας των επίκων και τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα την απόπειρα καταστροφής του Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Τριάδα, παρά τις προσπάθειες της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών να διευκολύνει κάπως τη ζωή τους. Στο Ριζοκάρπασο διατηρούνται ανοιχτά τα ελληνικά σχολεία και οι εγκλωβισμένοι της Κύπρου συνεχίζουν τη χριστιανική λατρεία στις τρεις εκκλησίες τους, επιδίδονται στην επαγγελματική τους ζωή και διασώζουν κυρίως την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που δεν υποκύπτει στον εκφοβισμό και τη βία. Οι λεπτομέρειες και τα πραγματικά περιστατικά των ζητημάτων των αγνοωμένων και των εγκλωβισμένων της Κύπρου εκτίθενται με ακρίβεια στην απόφαση της 10ης Μαΐου 2001 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί της προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εκθέσεις αυτές προσφέρουν μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα των ανθρωπιστικών συνεπειών της τουρκικής εισβολής. Στρέφοντας τον λόγο στο ζήτημα της καταστροφής των πολιτιστικών αγαθών και μνημείων που επέφερε η εισβολή και η τουρκική κατοχή της Βορείου Κύπρου,
δεν έχω παρά να υπενθυμίσω και πάλι τα γνωστά θλιβερά στοιχεία. Η τουρκική στρατιωτική κατοχή εξέθεσε σε σοβαρούς κινδύνους καταστροφής και λαιλασίας σπουδαιότατους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες της ελληνικότητας της Κύπρου, τον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας και την παρακείμενη νεκρόπολη του αρχαίου βασιλείου, τον επίσης παρακείμενο χώρο της παλαιοχριστιανικής πόλεως Κωνσταντίας και τη βασιλική του Αγίου Επιφανίου. Κατεχόμενοι και εκτεθειμένοι σε ποικίλους κινδύνους, είναι πολλοί άλλοι σπουδαιότατοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως το ανάκτορο της Έπειας στο Βουνί, η πόλη των αρχαίων Σόλων και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι αποτέλεσαν από το 1974 και εξής πεδίο ασύστολης δράσης αρχαιοκαπήλων και τυμβορύχων. Τα αρχαιολογικά μουσεία και μουσεία λαϊκής και βυζαντινής τέχνης, όπως και σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές στην Αμόχωστο, στο Φρούριο της Κερίνιας και στη Μόρφου, λαιλατήθηκαν και τα εκθέματά τους πέρασαν σε χέρια αρχαιοκαπήλων στο διεθνές παράνομο εμπόριο της τέχνης. Συστηματική υπήρξε ιδίως η λαιλασία και καταστροφή των χριστιανικών μνημείων, χώρων λατρείας και χριστιανικών κημητηρίων των κατεχομένων. Ήταν ιδιαίτερη η μανία στην καταστροφή των κημητηρίων. Όχι μόνο ελληνοκυπριακών, αλλά και μαρονιτικών, αρμενικών. Οι εικόνες των εκκλησιών της Κύπρου, πλήστες μεταξύ αυτών σημαντικότατα έργα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, κλάπηκαν συστηματικά και διοχετεύθηκαν στη Διεθνή Αρχαιοκαπηλεία. Μέγιστη καταστροφή της βυζαντινής τέχνης της Κύπρου αποτέλεσε η λαιλασία των ψηφιδωτών του 6ου μετά Χριστόν αιώνος από το καθολικό της Μονής της Παναγίας Κανακαρίας στη Λιθράγκομη της Καρπασίας και η αποκόλληση των τοιχογραφιών του πρώιμου 13ου και του τέλους του 15ου αιώνα από τον ναό του Χριστού Αντιφωνητή παρά τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας. Τα μνημεία αυτά είναι μεταξύ των σημαντικότερων μαρτύρων της βυζαντινής τέχνης, όχι απλώς της Κύπρου, αλλά και γενικότερα, και υπέστησαν ανεπανόρθωτη καταστροφή λόγω της αρχαιοκαπηλικής λέλαπας που έπληξε την Ίσο ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής. Τα κλαπέντα έργα χριστιανικής τέχνης βρέθηκαν στην κατοχή διεθνών αρχαιοκαπήλων, αλλά η Εκκλησία της Κύπρου, στην περίπτωση των ψηφιδωτών της Κανακαρίας, με δικαστικές προσφυγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόρθωσε να ανακτήσει τα κλαπέντα ψηφιδωτά μετά μια πολύκροτη δίκη. Και έτσι τα ψηφιδωτά επανήλθαν στην Κύπρο, χωρίς να είναι δυνατόν, όσο συνεχίζεται η κατοχή, να επανέλθουν στα τραυματισμένα μνημεία από όπου βιαίως αποσπάστηκαν. Όταν επισκέφθηκα την εκκλησία της Παναγίας της Κανακαρίας το 2003, έβλεπες ακόμα ψηφίδες από τα ψηφιδωτά που είχαν παραμείνει στο δάπεδο του ναού μετά την κλοπή των ψηφιδωτών. Τέτοιας κλίμακας και τέτοιου πρωτογονισμού ήταν αυτή η καταστροφή. Δεινό πλήγμα έχει υποστεί επίσης η αρμενική κοινότητα της Κύπρου, της οποίας το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο, η Μονή του Αγίου Μακαρίου στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, όπου μάλιστα διατηρείται από την αρμενική κοινότητα και παρεκκλήσιο για την αρμενική γενοκτονία, και το θυμούμε το παρεκκλήσιο αυτό με τα αναμένα κεριά με τα οποία η αρμενική κοινότητα μνημόνευε τους νεκρούς της. Το μνημείο αυτό έχει υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως μας δείχνουν φωτογραφίες. Προσφυγές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην UNESCO απέδωσαν ψηφίσματα υπέρ της προστασίας των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ορισμένα μνημεία συντηρήθηκαν από τη Μεικτή Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γενικότερο πρόβλημα όμως παραμένει, ενώ τα πλήστα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ασυντήρητα και απροστάτευτα. Τα όσα θα μπορούσαν επιπροσθέτως να λεχθούν για την πολιτιστική καταστροφή που επέφερε η εισβολή είναι πάρα πολλά. Όσα εξέθεσα δεν αποτελούν παρά ελάχιστες υπομνήσεις για το μέγεθος της απώλειας που έχει υποστεί το πανάρχαιο και πλουσιότατο πολιτιστικό απόθεμα της Κύπρου εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και των συνεπειών της. Δεν μπορώ να αποφύγω να πω
ότι πρόκειται για βαρβαρότητα, για την οποία οφείλει πραγματικά να εσχύνεται ο 20ος αιώνας, και μου είναι βαθιά επώδυνο να συνεχίσω να απαριθμώ τα σχετικά μνημεία τα οποία συνιστούν στοιχείο της κυπριακής μου ταυτότητας. Θα τελειώσω την οδυνηρή αυτή ανασκόπηση των ανθρωπιστικών και πολιτιστικών καταστροφών που επισόρευσε η τουρκική εισβολή με μια συνοπτική αναφορά σε 4 εκδόσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν το βάθος, την ευρύτητα και την πολυμέρεια του ελληνικού πολιτισμού των κατεχομένων περιοχών και θέτουν όλους εμάς ως κληρονόμους αυτού του πολιτισμού ενώπιον των ευθυνών μας. Όχι μόνο τους Έλληνες της Κύπρου, όλους τους Έλληνες που είναι κληρονόμοι του ελληνικού πολιτισμού. Αναφέρομαι πρώτον στην έκδοση «Η Κερίνια στις μνήμες των εκτοπισμένων Ελλήνων κατοίκων της». Με την επιμέλεια της Θεοφανός Κυπρή, η ογκώδης έκδοση παρουσιάζει τη ζωή και τις ιστορικές εμπειρίες της Κερίνιας στη διαδρομή του 20ου αιώνα μέσα από την καταγραφή των αναμνήσεων 87 εκτοπισμένων κατοίκων της. Οι μαρτυρίες προέρχονται από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, το οποίο συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1990 με πανκύπρια κλίμακας έρευνα κατά το πρότυπο του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ώστε να διασωθεί η αυθεντική μνήμη και γνώση των κατεχομένων οικισμών της Κύπρου όσο ακόμα βρίσκονταν στη ζωή οι πληροφορητές που διέθεταν την πρωτογενή βιωματική γνώση της ζωής στις κατεχόμενες προγονικές εστίες. Η έκδοση προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες για όλες τις πτυχές της ζωής και για τα γεγονότα της ιστορικής διαδρομής της γραφικότερης και γοητευτικότερης πόλης της Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα και αποθησαυρίζει πολύτιμο λαογραφικό και κοινωνιολογικό υλικό. Μέσα από τις αφηγήσεις 87 πληροφορητών, αφουγκραζόμαστε τον παλμό της ελληνικής συνείδησης των Κερινιωτών και τον πόνο της απώλειας της πατρογονικής γης. Πραγματικά συγκλονιστική είναι η έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμοχώστου, τα θρησκευτικά μνημεία της νέας πόλης της Αμοχώστου. Η έκδοση αυτή παρουσιάζει 13 ορθόδοξες εκκλησίες και παρεκκλήσια, 6 ετερόδοξους ρωμαιοκαθολικούς και αγγλικανικούς ναούς, 2 μουσουλμανικά τεμένη και 9 κημητήρια όλων των θρησκευμάτων. Η επιμέλεια του έργου ανήκει σε 2 αρχαιολόγους, τον Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου και τον Ανδρέα Φούλια, οι οποίοι ως παιδιά πριν 50 χρόνια έπαιζαν στον αυλόγυρο αυτών των εκκλησιών και νομίζω ότι με την έκδοση ζητούν να επανέλθουν στην πόλη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Η τεκμηριωμένη παρουσίαση και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο καθιστά πληρέστατη την έκδοση μας πληροφορεί ουσιαστικά ότι η θεαματική ανάπτυξη της Αμοχώστου κατά τη διαδρομή του 20ου αιώνα και ιδίως μετά την Κυπριακή Ανεξαρτησία συνοδεύτηκε ισόρροπα από πνευματική ανάπτυξη, όπως τεκμηριώνεται από τον μεγάλο αριθμό των ναών και των σχολείων, αλλά και τις αξιόλογες συλλογές βιβλίων και έργων τέχνης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης της πόλης. Πέρυσι, η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1923 και πέρυσι συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ενημερώνοντας μας για τους ναούς της νέας πόλεως της Αμοχώστου, η έκδοση γίνεται ένας οδηγός αυτογνωσίας για τις νεότερες γενναίες, αλλά και για όλους εμάς, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που πληροφορούμαστε για το σημαντικό αυτό πνευματικό και καλλιτεχνικό κεκτημένο, του οποίου από την παρατηθέμενη φωτογραφική τεκμηρίωση βλέπουμε τη σπαρακτική βεβήλωση και καταστροφή μετά 50 χρόνια κατοχής της νεκρής πόλης από τα τουρκικά στρατεύματα. Άκρως επιβλητική είναι η τρίτη έκδοση, είναι η τρίτομη έκδοση της Ιεράς Επισκοπής Καρπασίας, θρησκευτικές εικόνες της Καρπασίας, Λευκωσία 2022. Οι τρεις τόμοι παρουσιάζουν λεπτομερώς με ολοσέλιδες έγχρωμες φωτογραφίες και τη σχετική τεκμηρίωση τις εικόνες από τους ναούς της Χερσονήσου των Αγίων, όπως είναι γνωστή η Καρπασία, οι οποίες έχουν διασωθεί κυρίως από πρόσφυγες Καρπασίτες και φυλάσσονται σε ναούς και συλλογές στις ελεύθερες περιοχές. Η έκδοση μας προσφέρει μια πλήρη θρησκευτική γεωγραφία της Καρπασίας
και μπορεί να θεωρηθεί και για τον λόγο αυτό μάθημα αυτογνωσίας για όλους μας. Οι εικόνες είναι στο σύνολό τους σχεδόν νεότερες, έργα του 19ου και του 20ου αιώνα, και προσφέρουν πληροφορίες και για τους αγιογράφους και τους αφιερωτές. Αποτελούν ως σύνολο μια σοβαρή μαρτυρία της αναβίωσης της θρησκευτικής ζωής στην Καρπασία κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή, αναβίωση που συνδέεται και με την ίδρυση της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα τον 19ο αιώνα, πριν την τουρκική κατοχή της περιοχής. Θα τελειώσω με μια συνοπτική αναφορά στον ογκώδη τόμο των μελετών του δασκάλου της ωραίας κομμόπολης της Κυθρέας, Χριστόδουλου Πέτσα. «Κυθρέας Κάτοπτρων», Λευκωσία 2021, έκδοση του Προσφυγικού Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα». Ο συγγραφέας, όπως φαίνεται από τα κείμενα που απαρτίζουν τον τόμο, υπήρξε γνήσιος φορέας της ελληνικής εκπαιδευτικής παράδοσης, η οποία διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο την ελληνική συνείδηση της Κύπρου. Ο τόμος μας θυμίζει την ωραιότατη κομμόπολη στις υπόρειες του Πενταδακτύλου, με το περίφημο κεφαλόβρυσό της, πηγή ζωής για την περιοχή, με τα περιβόλια, τις πλούσιες καλλιέργειες εσπεριδοδών και τους ελαιώνες. Η Κυθρέα, λόγω της ευημερίας που οφειλόταν στο κεφαλόβρυσο, ήταν συγχρόνως και χώρος ανεπτυγμένης πνευματικής ζωής με πολλά σχολεία και δασκάλους και χώρος πλούσιας θρησκευτικής ζωής, γνωστή σε όλη την Κύπρο, με τις 7 ενορίες της με επίκεντρο το ναό της Παναγίας Χαρδακιώτισσας. Η πραγματικά συγκινητική έκδοση ανακαλεί για μας τους παλαιότερους Κυπρίους τη μαρτυρία αυτού του ευλογημένου τόπου, που ήταν χώρος σχολικών εκδρομών για μας από τα σχολεία της Λευκωσίας. Και για τις νεότερες γενναίες προσφέρει ένα ακόμη μάθημα αυτογνωσίας, για να μην ξεχνούν και για να παραμείνουν αποφασισμένοι να ανακτήσουν την ελληνική Κύπρο των κατεχομένων εδαφών μας. Σας ευχαριστώ. Και με συγχωρείτε για τις στιγμές της συγκίνησης που διέκοψαν το λόγο. Ευχαριστούμε θερμά τους διακοπής συναδέλφους για τις ομιλίες τους, οι οποίες ήταν μεστές από πληροφόρηση και πτυχών του κυπριακού ελληνισμού που δεν ακούγονται συνήθως και δεν είναι γενικά γνωστές στο ελληνικό και θα έλεγα οπωσδήποτε στο διεθνές κοινό. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τις πτυχές που ο κύριος Παυλόπουλος, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, μας διαφώτισε με τις ιδιότητες του διεθνούς δικαίου και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε διευθέτηση του κυπριακού δράματος. Γιατί είναι πράγματι ένα ανθρώπινο δράμα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Λύεται η συνεδρία. Ευχαριστώ.